Καλώς τους, γεια σας, καλώς ήρθατε. Θα κάνουμε ακόμη ένα unboxing. Σήμερα βέβαια θα κάνουμε unboxing ένα set από φωτιστικά το οποίο μου ήρθε. Είναι φωτιστικά τα οποία θα χρησιμοποιώ για να τραβάω βίντεο, γιατί θεωρώ στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον ότι θα βοηθήσουν λίγο περισσότερο ως προς το κομμάτι του φωτισμού. Θα ανοίξουμε λοιπόν τα καινούργια φωτιστικά που μου ήρθαν. Είναι της Newer ή όπως ακριβώς τώρα προφέρεται αυτή η εταιρεία. Είναι ένα kit, να το πω έτσι. Η εταιρεία σαν εταιρεία το λέει Newer 60 LED Light Studio LED Lighting Kit. Αυτό, για να καταλάβετε, όπως θα δούμε και στην πορεία, είναι ένα set από δύο φωτιστικά, τα οποία είναι σαν ράβδι, φανταστείτε το. Μέσα στη συσκευασία θα περιέχεται και η κολόνα στην οποία θα στέκεται έκαστο φως, μαζί με τα καλώδια, γιατί λειτουργούν με ρεύμα και όχι με μπαταρίες. Πάμε λοιπόν να τα ανοίξουμε. Εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο κανάλι εδώ πέρα στο YouTube και να πατήσετε και το καμπανάκι πέραν της εγγραφής, για να μπορείτε να παίρνετε και τις ειδοποιήσεις κάθε Κυριακή που ανεβαίνει το βίντεο. Προχωράμε λοιπόν στο unboxing για να μπορέσω να τα δω κι εγώ μαζί με εσάς πέρα από τις φωτογραφίες. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ανοίξουμε τη συσκευασία για να δούμε, όπως είπαμε, τα φώτα, γιατί και εγώ τα έχω δει μόνο στις φωτογραφίες, αλλά φαίνονται καλά. Τώρα το τι ισχύει εν τέλει θα το μάθουμε σε λίγο. Έρχονται σε αυτήν εδώ την πολύ μικρή συσκευασία, όπως βλέπετε, η οποία μέσα περιέχει και βαλιτσάκι. Άρα αυτά έχουν και το δικό τους, να το πω έτσι, αποθηκευτικό χώρο. Δείτε το από έξω, γράφει το όνομα της εταιρείας, το Newer. Είναι αυτό εδώ, με τα χερούλια του για να μπορούμε να το σηκώνουμε σε περίπτωση που θέλουμε να το μεταφέρουμε. Και το φερμουάρ από εδώ είναι διπλό. Ανοίγοντάς το, έχουμε αυτά εδώ. Πάμε λοιπόν. Manual of LED Light for Live Show. Αυτά εδώ πέρα λέει ότι είναι το μοντέλο BH20V, δηλαδή BH20B. Και μας λέει το εξής. Είναι output power 21W, LED quantity 210 pieces, light source 0,2W high brightness SMD LED, lifetime 50.000 ώρες, color temperature, η θερμοκρασία του φωτός 3200 Kelvin με 5600. Έχει dimmer, άρα μπορούμε να το αυξομειώνουμε ανάλογα με το πόσο έντονο ή όχι το θέλουμε, από το 10% μέχρι το 100%. Και το ρεύμα είναι DC 12V 2A. Παίρνει επίσης, από ό,τι βλέπω, μπαταρία. Και τα μοντέλα που δέχεται είναι NPF 550, NPF 750 και NPF 970. Είναι αυτό εδώ από πίσω που μας δείχνει και τις οδηγίες για το πώς θα κάνουμε την εγκατάσταση. Και αν δείτε και το βιβλιαράκι από μέσα, που είναι αυτό που διάβαζα εγώ δηλαδή τώρα, είναι αυτό εδώ. Μας έχει και την εικονίτσα που βλέπετε εδώ, όπου μας δείχνει το πώς μπαίνουν οι μπαταρίες, είναι δηλαδή η πλευρά η πίσω από το φως. Μας δείχνει πού είναι το dimmer, από πού επιλέγουμε τη θερμοκρασία από το φως, πού μπαίνει το ρεύμα, η μπρίζα του ρεύματος, όλα αυτά. Και αντίστοιχα εδώ πέρα είναι το κλασικό το χαρτάκι που έχει πάντα η Newer μέσα, που έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση πελατών, που σου λέει να επικοινωνήσεις μαζί τους εάν χρειαστείς οτιδήποτε, εφόσον βέβαια. Ξεκινάμε με αυτά που, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι τα φώτα. Ναι. Ωραία. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το φως. Και σας το βγάζω εγώ έξω. Αυτά έρχονται μέσα σε αυτό το πλαστικό με τις φούσκες που λέω εγώ, το οποίο νομίζω πως όλοι ή οι περισσότεροι λατρεύουμε να σπάμε. Το φως είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Εδώ πέρα από μέσα είναι τα φώτα, τα LED, και αυτό από πάνω είναι θολό. Είναι δηλαδή, τώρα πώς λέγεται αυτό δεν ξέρω στο κομμάτι από τα φώτα, απλά είναι αυτό το οποίο βγάζει λίγο πιο γαλακτερό, δεν ξέρω τώρα πώς θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κάποιος αυτό, απλά δεν είναι τόσο έντονο, είναι αυτό που το διαχέει λίγο καλύτερα. Σε χρώμα άσπρο, εδώ αυτό βιδώνει και ξεβιδώνει που βλέπουμε, για να μπορούμε να σφίγγουμε τα φώτα, γιατί αν το δείτε πάει σε γωνία
μέχρι 90 μοίρες ή μέχρι 180 μοίρες, αναλόγως πώς θέλει να το δει κανείς. Συνολικά είναι 180 μοίρες. Αν το δούμε από εδώ, είναι 90 και 90. Το 180 που λέγαμε δηλαδή. Άρα δηλαδή αυτό μπορούμε να το βάλουμε στη βάση έτσι. Ας πούμε ότι η βάση είναι από εδώ, να το έχουμε έτσι και να το γυρίσουμε από πάνω. Να είναι δηλαδή έτσι. Αν το δείτε από πίσω, εδώ είναι που μπαίνουν στη μία, την υποδοχή εδώ είναι που μπαίνει η μπαταρία και φυσικά εδώ, αν το δείτε, έχει ένα κουμπάκι το οποίο επάνω λέει power, είναι δηλαδή αυτό που πατάμε για να ανάψει και έχουμε. Από εδώ επιλέγουμε το πόσο θερμό ή ψυχρό θέλουμε να είναι το φως, η ένταση του φωτός και από εδώ επιλέγουμε το 10 με 100%, δηλαδή την ένταση στην οποία θα εκπέμπει το φως. Εδώ από κάτω, όπως το βλέπετε, είναι η βάση για να στηριχτεί επάνω στο σωλήνα με τον οποίο ήρθε. Αντίστοιχα εδώ βιδώνει. Αυτά είναι δύο. Αυτό και αυτό. Θα τα βγάλω και τα δύο. Τι άλλο έχουμε. Έχει αυτές εδώ τις ταινίες. Και λογικά είναι δύο. Ναι, είναι δύο κόκκινες. Δύο κίτρινες, ωραία, και δύο αντίστοιχα μπλε, τα οποία περνάμε επάνω από το φως, γιατί αν το δείτε εδώ, φαίνεται ότι έχει και τα αυτάκια του. Το βλέπετε εδώ που γυαλίζουν οι κιόλες. Έχει τα αυτάκια, άρα αυτά είναι που μπαίνουν στα φώτα. Μπαίνει έτσι. Είναι αυτό εδώ. Τώρα εγώ έχω περάσει το μπλε. Και για να το βγάλουμε, έχει έναν τρόπο, δεν μπορώ και εγώ να σας το απαντήσω ακριβώς τώρα ποιος είναι, γιατί και εγώ το μαθαίνω τώρα μαζί σας. Εδώ, τι άλλο έχουμε. Έχουμε τηλεκοντρόλ, που δεν το θυμόμουν καν ότι έχει τηλεκοντρόλ. Δύο μπαταρίες 3α. Το τηλεκοντρόλ είναι αυτό εδώ, όπως το βλέπουμε. Στα κουμπιά επάνω έχει απευθείας να επιλέξουμε 3200, 4400 ή 5600 σε Kelvin. Δεν ξέρω πόσο εύκολα θα το πιάσει η κάμερα ή όχι. Όπως το βλέπετε εδώ, έχει τρία επίσης κουμπιά, αυτά εδώ πέρα που βλέπουμε, που επιλέγουν 30, 60 ή 80% και από ό,τι καταλαβαίνω το συγκεκριμένο επιλέγει απευθείας το πόσο δυνατά ή όχι θέλουμε να είναι το φως και αντίστοιχα από εδώ που μπορούμε να τα κάνουμε χειροκίνητα. Off, on και είναι αυτό, τίποτα άλλο. Έχει δύο τηλεκοντρόλ, άρα δεν είναι ένα και για τα δύο είναι ένα για κάθε φωτιστικό. Εδώ, αυτή λογικά είναι η... μετασχηματιστές, ναι, ωραία. Το καλώδιο, τώρα δεν σας το ανοίγω, είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, τίποτα άλλο. Ο μετασχηματιστής επάνω γράφει κλασικά το μοντέλο, input 100 με 240 volt, 50 με 60 head, output 12 volt με 2 amper. Και εδώ είναι οι βάσεις του 1 και 1, 2. Αυτά εδώ, αν τα δείτε, έχουν το εξής. Εδώ αυτό σφίγγει, το βλέπετε εδώ, σφίγγει και χαλαρώνει. Α, okay. Ωραία. Τέλεια. Οπότε κάνει έτσι. Το τραβάμε προς τα πάνω και ανεβαίνει και για να το κλείσουμε συνεχίζουμε το τράβηγμα και αυτό επανέρχεται εδώ. Και είναι έτσι. Και φαντάζομαι ότι αυτό, η λογική δηλαδή από αυτό, με ακούτε να μιλάω έτσι γιατί δεν το έχω ψάξει καθόλου online, τα βλέπω μαζί με εσάς. Η λογική αυτού είναι να το βιδώσουμε με αποτέλεσμα να σφίξει από πάνω, γιατί αν σφίξει δεν θα μπορεί αυτό εδώ να κινηθεί. Χαλαρώνουμε αυτά εδώ για να δούμε τι κάνουνε. Άρα λοιπόν, αυτό ανοίγει μέχρι εδώ. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Άρα έχουμε δύο βάσεις με δύο φώτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αυτό ακριβώς στημένο και πόσο μεγάλο είναι και φαίνεται, ούτως ώστε να έχουμε την απόλυτη εικόνα. Άρα εγώ σας το ανοίγω όπως το κάναμε προηγουμένως, αν το καταφέρω βέβαια, γιατί δεν είναι και απόλυτα σίγουρο αυτό. Αυτό το σπρώχνουμε προς τα κάτω, ούτως ώστε να ανοίξει. Και έρχεται λοιπόν και ανοίγει. Η εταιρεία σαν εταιρεία, βέβαια, στις φωτογραφίες της, το δείχνει ότι καλό είναι να το αφήνουμε εδώ. Αν δηλαδή το αφήσουμε εδώ, αυτά είναι χαλαρά,
Άρα, έρχομαι τώρα εγώ και το σηκώνω, σφίγγουμε. Εδώ επίσης υπολογίστε ότι αυτό συνολικά η εταιρεία, η Newer, λέει ότι τώρα που το έχουμε πλήρως σηκωμένο και με τα πόδια όπως σας έδειξα, δηλαδή τα πόδια να είναι έτσι, πιάνει και στο ταβάνι πάνω, όλο αυτό, όπως το βλέπετε, είναι 2 μέτρα. Και έχουμε αυτό που, όπως είπαμε, έχει εδώ πέρα την υποδοχή, το οποίο μπαίνει από πάνω. Και όπως φύγει, είναι έτοιμο. Θα το χαμηλώσω όμως λίγο για να το βλέπουμε. Είμαστε εδώ, έχουμε σφίξει αυτό εδώ από το πλάι και αυτό αντίστοιχα, εγώ σας το χαλαρώνω και αν το δείτε είναι αυτό που λέγαμε. 90 μοίρες ή 180, αναλόγως. Πάει και έτσι, πάει και έτσι. Και είναι λοιπόν αυτό εδώ που βλέπετε, όπως είναι τώρα εδώ στημένο. Είναι αυτό και το άλλο για να έχουμε δύο, να τα έχουμε από απέναντι, το ένα πάνω από το άλλο ή οτιδήποτε. Το συγκεκριμένο, για να έχουμε μια εικόνα και για αυτό, το μέγεθος βασικά από το συγκεκριμένο το φωτιστικό, σύμφωνα με την εταιρεία, έχουμε αυτό εδώ, από εδώ μέχρι εδώ, το κομμάτι του συγκεκριμένου είναι στα 62,5 εκατοστά. Ολόκληρο, αυτό εδώ μαζί δηλαδή, όπως το βλέπετε τώρα, είναι στα 80 εκατοστά. Αντίστοιχα, αυτό εδώ από πάνω είναι 5 εκατοστά και αυτό εδώ είναι 1,5. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Δεν είναι παραπάνω. Ναι, είναι 1,5. Αυτό εδώ είναι 1,5 εκατοστό. Όπως το βλέπετε τώρα, σε αυτό εδώ το μέγεθος είναι στα 64 εκατοστά. Βέβαια, τονίζω και πάλι, όπως το είδαμε προηγουμένως, ότι αυτό είναι σύμφωνα με τις συστάσεις της εταιρείας. Υπάρχει όμως πάντα η επιλογή αυτό να το ανοίξουμε κι άλλο. Άρα, να ανοίξει έτσι. Αν ανοίξει έτσι, ψηλώνει κι άλλο. Μπορούμε, αν δεν θέλουμε να το έχουμε τόσο ψηλά, να το έχουμε εδώ, που αυτό είναι πιο χαμηλό. Εγώ θα σας το βάλω να φωτίσει, για να μπορούμε να δούμε ακριβώς και πόσο δυνατά φωτίζει το συγκεκριμένο, ούτως ώστε να έχουμε μία εικόνα και για αυτό. Όσον αφορά το φορτιστή, και για αυτό έχουμε τα μεγέθη από την εταιρεία, το καλώδιο του φορτιστή είναι 270 εκατοστά, 2 μέτρα και 70 εκατοστά, δηλαδή είναι ο φορτιστής. Όταν μπαίνει στην πρίζα, ο μετασχηματιστής, αυτό δηλαδή που μπαίνει στην πρίζα, επάνω έχει ένα λαμπάκι. Με το που μπαίνει στην πρίζα, αυτό ανάβει μπλε. Απλά για να ξέρετε. Και τώρα εγώ θα σβήσω όλα τα φώτα. Για να ανάψει το φως, εμείς πρέπει να το πατήσουμε συνεχόμενα. Και ανάβει έτσι εδώ όπως το βλέπετε. Αν δείτε εμένα, φωτίζει έτσι. Δείτε λίγο πώς φαίνεται από εδώ. Και πάμε λίγο να γυρίσουμε αρχικά τα τέτοια. Τώρα σας το έχω στο 10%. Είναι δηλαδή το λιγότερο που μπορεί να πάει. Και θα σας το ανεβάσω στο full. Τώρα επίσης είναι στο 5600 Kelvin. Θα σας το γυρίσω εγώ εδώ. Και τώρα θα το ξαναγυρίσω από εδώ. Εδώ δηλαδή είναι πιο ζεστό το φως. Εδώ είναι πιο ψυχρό. Να το δούμε προς την πόρτα. Όπως φωτίζει. Δείτε εμένα. Να το μειώσω. Να. Τώρα είναι στο 10%. Και ανεβαίνει. Και ανεβαίνει. Ναι. Και να σας το βάλω και στο ψυχρό. Δείτε εδώ. Τώρα είναι στο full. 5600 δηλαδή. Όσον αφορά τη θερμότητα και στο 100% όσον αφορά την ένταση. Αν σας το βάλω εδώ και εδώ, τώρα αυτό πρέπει να είναι περίπου στη μέση, γιατί από ό,τι βλέπω αλλάζουν. Δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα αυτό. Για να κλείσει, το πατάμε συνεχόμενα. Αυτό λοιπόν ήταν το set από τα φώτα της Newer, τα οποία έχω αγοράσει για να μπορώ να τα χρησιμοποιώ. Όπως ακριβώς τα αναφέρει η ίδια η εταιρεία, είναι τα Newer 60 LED Light Studio LED Lighting Kit.
Τα συγκεκριμένα αγοράστηκαν από την Amazon, ήρθανε περίπου μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτά από μένα, είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας. Εσείς μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής και το καμπανάκι για να παίρνετε τις ειδοποιήσεις και να βλέπετε τα βίντεο με το που ανεβαίνουν. Σας χαιρετώ, να προσέχετε, μείνετε ασφαλείς, φορέστε μάσκα εφόσον χρειάζεται, υπομονή στα υποτιθέμενα ή και μη lockdown τα οποία ήρθαν ή έρχονται. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Σας χαιρετώ, γεια σας!